Καλό σου είναι ψηλά από την εστία του Ελευθερόπουλου. Κατσαβός. Νιόπλιας, Γκόμεζ. Κανά ο Κατσαβός, ξεκίνησε με κέφι ο Όφη και όρεξη. Σολής, σέντρα το offside είναι ο Γκόμεζ. Ήξερε βέβαια και ο Μανατίδης στη φάση, καθώς δεν είχε προλάβει να σκυρίσει ο Μιχαλάκης. Πάσα δε στο Δερμιτζάκι. Ξανά υψωμένη σημαία από τον Επόπτη, η κεφαλιά του Γκόμεζ. Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού στο τείχος. Ο Δικόζης, καλό φάουλ, out. Λουτσιάνο. Ο Τζιοβάνι πέφτει στην περιοχή, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πέναλτι στο τράβηγμα του Μητσιόπουλου. Φάνηκε τουλάχιστον πεντακάθαρα από την εξέδρα. Διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Ολυμπιακού και στη συνέχεια φάουλ από τον Μιχαλάκη. Εδώ ξανά η φάση. Θα παρακαλέσω να τη δούμε, διότι ειλικρινά δεν πρόλαβα να κοιτάξω το monitor. Και κάρτα βγάζει ο Μιχαλάκης στον Τζιοβάνι. Εδώ ένα καθαρό τράβημα στην περιοχή από τον Μητσιόπουλο στον Τζιοβάνι, στο 32 λοιπόν. Τελείται γρήγορα από τον Ζέντεμπεργκ στο Γεωργάτο. Τος ανοίγει την μπάλα, χάνει από τον Κατσαβό. Έδειξε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του εδώ. Βγαίνει ο Ελευθερόπουλος με τον Άντζα, μπλέκονται, ο Νιόμπλια στο χορτάρι. Φάουλ δίνει ο Μιχαλάκης, καθυστέρησε αυτό το σφύριγμα. Για το φράγμα φαντάζομαι, πάνω στον αρχηγό του Όφη. Βγάζει την κάρτα, εδώ, κόκκινη κάρτα. Κόκκινη έβγαλε ο Μιχαλάκης, προκαλώντας θύελλα διαμαρτυριών στον Ολυμπιακό για αυτή την απόφασή του. Παίκτες του Ολυμπιακού και ο Κυριάκος Καραταΐδης. Ο Μιχαλάκης, η αίσθησή μου είναι ότι έχει χάσει τον έλεγχο του μάτς. Έντονες διαμαρτυρίες από τον Ελευθερόπουλο, στον οποίο η αίσθησή μου είναι ότι έχει δοθεί αυτή η κόκκινη κάρτα. Γιατί ο Άντζας, επαναλαμβάνω, είχε την οποιαδήποτε επαφή με την φάση συμμετοχή στη φάση. Δεν μπορεί να παίξει χωρίς θεματοφύλακα, Γιάννη Μαζιουράκη. Εντάξει, το μάτς έχει διακοπεί εδώ και αρκετά λεπτά, καθώς και ο Ελευθερόπουλος πρέπει να απομακρυνθεί, αλλά και ο Νιόμπλιας του γραμματείας είναι εκτός. Υπάρχουν και αυτές οι έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Ολυμπιακού προς τον Παντελή Μιχαλάκη για αυτές τις δύο αποφάσεις του. Σόπουλος, ο Γκόμεζ λίγα μέτρα φόρα, η μπάλα χτυπάει στο τείχος και πέφτει ο Γεωργίου στην πρώτη επέμβασή του. Κουρσανίδης για τον Γεωργάτο. Σέντρα από τον Γεωργάτο για το κεφάλι του Τζιοβάνι. Ο Δερμιτζάκης έχασε επαφή με την μπάλα. Γυρίζει ο Τζιοβάνι. Ο Ζέντεμπεργκ δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ο Λουτσιάνο είναι δίπλα στη φάση του Μιχαλάκης και δίνει το πέναλτι στο μαρκάρισμα του Μητσόπουλου. Έπεσε άγαρμα ο Μητσόπουλος καθώς δεν είχε δει τον Λουτσιάνο που ερχόταν στη φάση. Εδώ ξανά ο Ζέντεμπεργκ χάνει την επαφή. Ο Λουτσιάνο στα πόδια του Μητσόπουλος. Στο 43 ο Ολυμπιακός κερδίζει πέναλτι εδώ από το μαρκάρισμα του Μητσόπουλου για τον Ολυμπιακό. Είναι με 10 ο Τζόρτζεβιτς απέναντι από τον Μπεκιάη για την εκτέλεσή του. Μια διαμαρτυρία του Όφη. Τελεί ο Τζόρτζεβιτς, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Στο Ηράκλειο προηγείται 1-0 με το εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι του Σέρβου. Έξαλλοι πανηγυρισμοί τόσο από τους 500 οπαδούς του Ολυμπιακού όσο και από τους παίχτες του Γιάννη Ματζουράκη, που λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου παίρνουν κεφάλι στο σκορ με το γκολ πέναλτι εδώ του Φρέντρακ Τζόρτεβιτς. Λίγα μέτρα φόρα, στο τείχος η μπάλα, ο Μητσόπουλος έχει περάσει μπροστά, θέλει να γυρίσει μια κεφαλιά. Ο Άντζας πιο ψηλά από όλους, ο Τζόρτεβιτς, επιθετικό φάουλ είναι του Γκόμεζ. Το χέρι πήγε να πάρει την μπάλα, αυτό δείχνει ο Τζόρτζεβιτς. Εδώ ξανά η φάση με το σφύριγμα του Μιχαλάκη. Η μπάλα είναι Ολυμπιακός. Ο Νιόμπλια σηκώνει. Ο Αδάμος έχει περάσει μπροστά. Ευκαιρία για τον Όφη. Κόρνερ και ο Κολιτσιδάκης μπροστά. Τώρα ανεβαίνει όλος ο Ολυμπιακός για να τραβηχθεί σε offside. Κατσαβός για τον Μάουρο. Το ξέχασαν εκεί, αμυντική του Ολυμπιακού. Καλό σου το από τον Μάουρο, η μπάλα out. Ανακύβεις με τον Κωνσταρικανό. Αποφεύγει ο συντροφός του Όφη, ανοίγει στον Κατσαβό, βγαίνει ο Άντζας, ο Μάουρο με τη μία το σουτ.
Ευκαιρία δεύτερη για τον Όφη με τον Βραζιλιάνο. 1-0 Ολυμπιακός από το πρώτο ημίχρονο. 4 με το γκολ του Τζόρτζεβιτς. Πέναλτι γκολ. Λάθος από τον Άντζα. Ο Μάουρο βγάζει τον Όφη σε μοναδικό τετατέτ. Καθυστερεί ο Βραζιλιάνος όμως και ο Άντζας με δεύτερη επέμβαση παραχωρεί corner ή out. Αν βρήκε μπάλα στον Μάουρο είναι out. Βέβαια αυτή σίγουρα ήταν η πιο σημαντική από τις δύο προηγούμενες. Offside εδώ ο Γκόμες. Τελέστηκε γρήγορα και offside από την άλλη πλευρά. Τώρα για τον Τζιοβάνι. Τραβιούνται οι άμυνες. Ξανά ο Κολιτσιδάκης πάνω στο Λουτσιάνο. Χάνει από τον Μάουρο. Τους ανοίγει για τον Νιόμπλια. Χαμηλά η σέντρα του. Ο Σολής δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Μουνιός για τον Κατσαβό. Σέντρα του είναι με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μάουρο παίρνει την κεφαλιά. Ο Γκόμες πέφτει. Ο Σολής την μπάλα στα δίχτυα. Η σοφάριση για τον Όφη σε 1-1. Στην ομαδική αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού οι γηπεδούχοι παίρνουν το μάτς στα ίσια με τον γκολ του Αλόνσο Σολής. Στο 66 Όφη Ολυμπιακός 1-1. Ξανά η φάση από την κίνηση του Κατσαβού. Αναπτυγιά ο Γιωργάτος. Ο Μάουρο συμμετείχε και σε αυτή τη φάση, παίρνει την κεφαλιά και το Σολής από την αποτυχημένη έξοδο του Γεωργίου να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερη αλλαγή για τον Γιάννη Ματζουράκη. Τώρα δίνει το νεύμα ο Ροδίτης διαιτητής, ο Λουτσιάνο ψηλά. Καλή προσπάθεια από το Σολής, έχει κάνει ένα πολύ καλό μάτς. Γκόμες για τον Μουνιός, Αμανατίδης του κλείνει το διάδρομο, γυρίζει ο Μουνιός, Σολής, ο Ζέτεμπερ την τελευταία ώρα, την τελευταία στιγμή παίρνει την μπουκιά από το στόμα από τον Κωνσταντινό, βρισκόταν φάτσα με τον Γεωργίου κατά το δεύτερο γκολ του Όφη. Ο μακριά δοκιμάζει ένα σουτ, χαμηλά η μπάλα περνάει, πέφτει ο Μπεκιάη, out. Φάνηκε να ευνηδιάζεται ο Αλβανός goalkeeper, δεξιά είναι ο Κατσαβός. Χαμηλά η σέντρα του, ο Μάουρο μπαίνει στη φάση, ο Αμανατίδης καθαρίζει, αλλά η μπάλα πάει πάνω στο Σολής, επέμβασε από τον Γεωργίου με γροθιές και στη συνέχεια φάουλ που κερδίζει ο Τζόρτζεβιτς από τον Κατσαβό. Αρκετά μέτρα φόρα από τον Κωνσταρικανό, περνάει η μπάλα, εκπληκτική επέμβαση από τον Γεωργίου. Νιόμπλιας. Χαμηλά η μπάλα από τον Γκόμες, υπόδειξη offside από τον επόπτη. Σταματά αυτή η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Εδώ η προηγούμενη φάση. Η διαφθεία ήταν δύο ποδοσφαιριστές. Και ο Μάουρο τώρα, καθώς είναι εκτεθειμένη η άμυνα του Ολυμπιακού, βγαίνει ο Γεωργίου. Ο Γκόμες τον αποφεύγει, είναι στο πλάι όμως, το σούτ είναι έξω. Πουρσανίδης. Πέρασε η μπάλα από τον Άλβες, ο Γιανακόπουλος στη φάση 2-1. Ο Στέλιος Γιανακόπουλος γίνεται το πρόσωπο του μάτς κατά πάσα πιθανότητα, καθώς στο 82 μπήκε αλλαγή και στο 90 στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Άριαν Μπεκιάη, εκμεταλλευόμενος αυτή την κάθετη πάσα στην περιοχή, στην άμυνα του Όφη. Κάνει το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Κάνει μεγάλη απόδραση για τους ερυθρόλευκους. Ο Μπεκιάη δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφαγε το γκολ. Ο Γιανακόπουλος αγκαλιάζεται με τον κουμπάρο του, τον Αμανατίδη. Εδώ ξανά η φάση. Η κάθετη πάσα από τον Πουρσανίδη περνάει από όλο τον κόσμο η μπάλα και από τον Άλβες. Φτάνει στον Γιανακόπουλο που μυρίζεται τέτοιες φάσεις. Πλασάρει τον Μπεκιάη και ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 στο 91. Ποδόσφαιρο αυτά έχει. Κλείου. Ο Πουρσανίδης κάνει την παλιά. Ο Άλβες ακουμπά την μπάλα και ο Στέλιος Γιανακόπουλος που παρακολουθεί τη φάση. Τη βρίσκει στο δρόμο του και τη στέλνει στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει στο Ηράκλειο πολύ μεγάλη νίκη επί του Όφη με 2-1. Παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν από το 35 με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Ο διαιτητής Μιχαλάκης από τη Ρόδο απέβαλε τον τερματοφύλακα των Ερυθρολεύκων που βγήκε από την περιοχή προσπαθώντας να διώξει την μπάλα και έπεσε πάνω στον Άντζα που επιχειρούσε να μαρκάρει τον Νιόμπλια. Η αποβολή του Ελευθερόπουλου πυροδότησε την ίδια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στον πάγκο του Ολυμπιακού, οι παίκτες του οποίου, καθώς και ο Τάσος Μητρόπουλος, διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή. Τελικά, ο κύριος Μιχαλάκης στην ανάπαυλα απέβαλε και τον Τάσο Μητρόπουλο, αλλά και τον βοηθό προπονητή του Όφη, Γιάννη Σαμαρά, που συνεπλάκησε στην είσοδο των αποδυτηρίων. Ο διαιτητής έχει άδικο 100%. Η τηλεόραση δείχνει ότι
Είναι διεκδίκηση και ο ίδιος είπε αποβάλλω γιατί πήρε την μπάλα με το χέρι. Εκτός από τη φάση της αποβολής, ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε έντονα και για το πέναλτι υπέρ του Γιοβάνη που δεν καταλόγησε ο διαιτητής, όταν ο Μητσιόπουλος τράβηξε από τη φανέλα τον Βραζιλιάνο. Η νίκη ήταν άξια της προσπάθειας των παιχτών και του συγχαίρω. Ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το σκορ με πέναλτι που κέρδισε ο Λουτσιάνο από τον Μητσιόπουλο και εκτέλεσε εύστοχο ο Τζότζεβιτς στο 45. Ενώ οι γηπεδούχοι που στο δεύτερο ημίχρονο έχασαν πολλές ευκαιρίες για γκολ, ισοφάρισαν στο 62ο λεπτό με τον Σολίς μετά από οργανωμένη επίθεσή τους. Σήμερα βρήκαν οι παίχτες μας τα ψυχικά αποθέματα να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Αλλά δυστυχώς για άλλη μια Κυριακή η μπάλα δεν μας θέλει. Η ομάδα του Πειραιά όμως δεν έχει χρόνο για πανηγυρισμούς. Την Τετάρτη η Ερυθρόλευκη υποδοχή. Το προκάλεσε στο Ηράκλειο στη συνάντηση Όφη Ολυμπιακού η απόφαση του Ροδίτη διαιτή Μιχαλάκη να αποβάλει στο 34ο λεπτό τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, καθώς όπως υποστήριξε ο καινούριος στην εθνική κατηγορία ρέφερη, ο γκολκίπερ της Πειραιακής ομάδος απέκρουσε την μπάλα εκτός μεγάλης περιοχής με το χέρι. Ορκίστηκε εμένα και στους συμπαίκτες μου και σε μένα προσωπικά ότι αν δεν την έχω πάρει το χέρι, την μπάλα με το χέρι έξω από τη μεγάλη περιοχή, αύριο το πρωί θα σταματήσει από μόνος του. Απλά περιμένω να δω τι θα κάνει αύριο το πρωί όταν δει τη φάση. Σήμερα πάντως ο κύριος Μιχαλάκης φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι έκανε λάθος στη συγκεκριμένη φάση. Επισημαίνει πάντως ότι σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύθηκε ότι θα αποσυρθεί από τη διαιτησία, όπως τονίζει από την πλευρά του Ελευθερόπουλος. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται και για την απόφαση του Ροδίτη διαιτή να μην καταλογίσει πέναλτι στο τράβημα του Γιοβάνη από τον αμυντικό Τόφι Μητσόπουλο. Είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι από το παιχνίδι της Τετάρτης και αυτό φάνηκε σε όλα τα παιδιά. Είχαμε το στένος παίζοντας κόντρα στον Ολυμπιακό, σίγουρα σε μια μεγάλη ομάδα, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να ελέγξουμε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ολοκληρωτικά το παιχνίδι, αλλά δυστυχώς το ξαναλέω η μπάλα δεν μας θέλει φέτος. Στο τέλος του αγώνα, στον οποίο ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με το τέρμα του Γιαννακόπουλου στο 90 λεπτό με 2-1, επεκράτησε εκνευρισμός. Τουλάχιστον όμως αυτή τη φορά έλειψαν τα επεισόδια.